στα πλοία της γραμμής εξουθενωμένη από την ένταση της χθεσινής μέρας, μπήκαν οι κριτικοί έχοντας βιώσει απίστευτες στιγμές ένταση στην Αθήνα. Η απελευθέρωση των 4 ατόμων που προσήχθησαν στη διάρκεια των επεισοδίων στην πλατεία Βάθης άναψε το πράσινο φως της επιστροφής. Νομίζω ότι η σημερινή μάχη που δώσαμε εδώ πέρα στην Αθήνα ήταν ένα μήνυμα και για τους 300. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο αγώνας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Ούτε κορυφώθηκε, ούτε τελείωσε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε δυνατά, ξαναγυρίζουμε στην βάση μας πίσω στο νησί μας και από εκεί οργανωνόμαστε και συνεχίζουμε. Διανύοντας ένα 20ήμερο περίπου κινητοποιήσεων που χθες κορυφώθηκαν στην Αθήνα, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι δεν σταματούν τον αγώνα τους, καθώς τα αιτήματά τους και η επιβίωση του πρωτογενή τομέα δεν έχει καμία προοπτική με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση να το λάβει υπόψη της, να δει ότι ο αγρότης δεν είναι αυτό που λένε ούτε απατεώνας, ούτε φοροφυγάς, ούτε αλήτες είμαστε. Εμείς θέλουμε να παράγουμε, να ζήσουμε δουλεύοντας την περιουσία μας. Το μεγαλύτερο μέρος των 2.000 περίπου αγροτών που μπήκαν το βράδυ της Πέμπτης στα πλοία της γραμμής πήραν το δρόμο της επιστροφής ένα 24ωρο μετά, δίνοντας όμως νέο ραντεβού εφόσον αυτό απαιτηθεί. Το παρόν το δώσανε οι Έλληνες και οι Κρήτες αγρότες, πολύ δυναμικά, μεγαλειώδη συλλαλητήριο, όπως γίνεται το τελευταίο καιρό. Όπου και να συγκεντρώνονται οι αγρότες, κάνε μεγαλειώδη συγκεντρώσεις. Γιατί είναι συγκέντρωση αγανάκτησης, είναι συλλαλητήρια αγανάκτησης και ό,τι πολιτικά συλλαλητήρια που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Για κοροϊδία από την πλευρά της πολιτείας μίλησαν για μία ακόμη φορά οι αγρότες του νησιού. Παραγωγή από το Ηράκλειο, το Λασίθι, το Ρέθυμνο και τα Χανιά ξεκαθάρισαν ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας επιβίωσης και η απόφαση να παλέψουν για τη γη τους είναι οριστική και αμετάκλητη. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ που στηρίχθηκε από τον κριτικό λαό μας έχει γεμίσει αυτή τη στιγμή με τα κρυογόνα τον τελευταίο καιρό, με ύβρις για τον αγροτικό κόσμο και τον παραγωγικό κόσμο. Τους τα επιστρέφουμε πίσω. Φασιστοποιούνται δυστυχώς κάποιοι, όχι όλοι. Κάποιοι φασιστοποιούνται, οδηγούνται σε δρόμους κακούς, αλίμονο για αυτούς δηλαδή, θα ντρέπονται σε λίγο καιρό με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά μας κοροϊδέψε, δεν ήρθε κανένας τους να μας μιλήσει, ήταν όλοι κρυμμένοι, εξαφανισμένοι. Άρα παρόλα αυτά θα μας δουν για άλλη μια φορά μπροστά τους, δεν κάνουμε πίσω.